Ως του Ανωστερεώματος την ευπρέπειαν και την κάτω συναπεδίξας ωρεότητα του Αγίου Σκηνώματος της δόξης σου αιών αυτό, εις αιών ο αιώνος, και προσδέξε ημών, τα σεν αυτό απαύστος, προσαγωμένας σιδεήν, τον ζωή και ανάσταση. Το ξύλο τη ζωή η ουρανή ω Συν εμφανίζεται Ιερέον Υψουμένος, δεύτεα πάντες, εν καθαρά τη καρδία. Χριστόν μεγαλύνοντες. Τη 13η του μηνός Σεπτεμβρίου, τα εγγένεια του ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, Κορνηλίου του Εκατοντάρχου και της Συνοδίας αυτού, Κρονίδου, Λεοντίου, Σεραπίωνος, Στράτωνος, Σελεύκου, Μακροβίου, Γορδιανού, Ζωτικού, Ηλί, Λουκιανού και Βαλεριανού των Μαρτύρων, Αριστίδου Οσίου του Φιλοσόφου, Πέτρου Οσίου εν τη αγρία, Ιεροθέου Οσίου του Νέου του Ιβυρίτου εκ καλαμών. Τα εγγένεια του Ναού της Αναστάσεως Πρόκειται για τον Ιερό Ναό του Παναγίου Τάφου, που ο Μέγας Κωνσταντίνος ανοίγειρε στον τόπο του Γολγοθά και το ναό αυτό τον εγγενίασε κατά το έτος 330 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος Για τον Άγιο Κορνήλιο αναφέρουν οι πράξεις των Αποστόλων στο δέκατο κεφάλαιο. Ήταν Ρωμαίος Εκατόνταρχος, θεοφοβούμενος όμως και όχι ειδωλολάτρης προσήλθε στο Χριστό με την διδασκαλία του Αποστόλου Πέτρου. Κατόπιν, όπως αναφέρει η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας μας, ο Κορνήλιος δίδαξε το Ευαγγέλιο στην Φινίκη, στην Κύπρο, στην Αντιόχεια και στην Έφεσο. Τελικά χειροτονήθηκε επίσκοπος σκύψης της Μυσίας. Εκεί το έργο του Κορνηλίου ήταν καρποφόρο, χάρη στην θαραλέα ομολογία του μεταξύ των ειδωλολατρών αλλά καταγγέλθηκε στον έπαρχο Δημήτριο που τον συνέλαβε και τον πίεσε να αρνηθεί το Χριστό, αφού τον οδήγησε μέσα σε ιδολολατρικό ναό μπροστά σε πλήθος κόσμου. Τελικά ο Κορνήλιος όχι μόνο έμεινε σταθερός στην ομολογία του, αλλά βρήκε την ευκαιρία να διδάξει το Ευαγγέλιο σε όλους τους παρευρισκομένους μέσα στον ειδωλολατρικό ναό. Μεταξύ αυτών ήταν η σύζυγος και ο γιος του επάρχου. Ο Κορνήλιος λοιπόν στράφηκε και είπε στον έπαρχο ότι η οικογένειά του δεν θα πάθει κακό. Τα λόγια αυτά έβαλαν σε απορία τον έπαρχο. Πράγματι όμως, μόλις ο Κορνήλιος βγήκε από τον ναό, έγινε μεγάλο σεισμός που έριξε τον ναό κάτω και έθαψε πολλούς κάτω από τα ερήπια του. Την σύζυγο όμως και τον γιο του επάρχου τους βρήκαν διαθαύματος ζωντανούς. Τότε ο έπαρχος με όλη την οικογένειά του και σχεδόν όλη την πόλη βαπτίστηκαν χριστιανοί. Έτσι ο Θεός αξίωσε τον πρώην εθνικό Κορνήλιο να γίνει Απόστολος και Διδάσκαλος Εθνών. Ο Άγιος Στράτων Ο Άγιος Αυτός έζησε στην Βυθινία και συνελήφθη από τον εκεί Άρχοντα και βασανίστηκε με διάφορα βασανιστήρια. Έπειτα έδεσαν τα χέρια του από τα κλαδιά δύο κέδρων, που τα λύγησαν μέχρι το έδαφος. Κατόπιν τους έλυσαν με αποτέλεσμα ο Άγιος να διαμελιστεί στα δύο. Αυτό συνέβη στα χρόνια του τυράννου αυτοκράτορος Λικινίου, το έτος 315 μετά Χριστόν. Οι Άγιοι Μάρτυρες, Κρονίδης, Λεόντιος, Σεραπείον, Γορδιανός, Σέλευκος, Μακρόβιος, Ουαλέριος, Λουκιανός, Ζωτικός και Ηλί. Όλοι τους έλαβαν το στεφάνι της μαρτυρικής δόξης τον 4ο αιώνα, επί βασιλείας του ειδωλολάτρου αυτοκράτορος Λικινίου. Ο Κρονίδης ήταν διάκονος στην Αλεξάνδρεια. Ήταν πολύ μορφωμένος, ταλαντούχος διδάσκαλος με μεγάλη αρετή και ζήλο κατά το υπόδειγμα του πρωτομάρτυρος Στεφάνου. Ο Λεόντιος και ο Σεραπείων ήταν διακεκριμένοι μαθητές του, έτοιμοι όμως όπως και ο διδάσκαλός τους να πάθουν τα πάντα για το Χριστό. Έτσι και έγινε. Κάποια μέρα ενώ έδιναν λαμπρή απολογία για την χριστιανική πίστη τους μπροστά στους ειδωλολάτρες, Εκείνοι εκνευρισμένοι τους κακοποίησαν άγρια με πέτρες και ρόπαλα. Κατόπιν τους έδεσαν τα χέρια και τους έριξαν στη θάλασσα, όπου και παρέδωσαν τις Άγιες ψυχές τους. Οι Άγιοι Γορδιανός, Σέλευκος και Μακρόβιος μαρτύρησαν στην Γαλατία. Αφού ομολόγησαν τον Χριστό, οι άπιστοι τους έριξαν τροφή στα θυρία. Ο Ουαλέριος, αδελφικός φίλος των τριών προηγουμένων μαρτύρων, απουσίαζε όταν εκείνοι μαρτύρησαν. Όταν όμως επανήλθε, πήγε στον τάφο τους, όπου τον αξίωσε ο Θεός εκεί να παραδώσει το πνεύμα του. Ο στράτον παρέδωσε το πνεύμα του στην Βυθινία, όπου του έσχισαν τα σκέλη. Τέλος, ο Λουκιανός, ο Ζωτικός και ο Ηλί, αποκεφαλίστηκαν και πότισαν με το αίμα του στην πόλη των τομέων, με διαταγή του άρχοντα Μαξίμου. Ο Άγιος Αριστίδης, ο φιλόσοφος, ήταν Αθηναίος Ευπατρίδης, φιλόσοφος εκ του ενδόξου αθηναϊκού γένους και έζησε τον δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν επί αυτοκρατορίας Αδριανού. Μοιήθηκε στην Ευσέβεια προς Χριστόν, από τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη και τον Άγιο Ιερόθεο. Έγραψε στον Αδριανό απολογία υπέρ των διοκομένων χριστιανών. Διώχθηκε και επειδή έλειπε ο Αδριανός, μετέβη στην Ρώμη και απολογήθηκε. Κατόπιν τον έφεραν στην Αθήνα, όπου και μαρτύρησε. Τον κρέμασαν στην αγορά των Αθηνών την 13η Σεπτεμβρίου του έτους 120 μετά Χριστόν. Ο Όσιος Ιερόθεος ο Νέος γεννήθηκε το έτος 1686 στην Καλαμάτα της Πελοποννήσου από γονείς πλουσίους και ευσεβείς, τον Δήμο και την Ασημίνα. Ασκήτευσε στην Μονή Ιβύρων του Αγίου Όρους, έκανε πολλά θαύματα και εκοιμήθη ειρηνικά το έτος 1745.